Common sense. Κοινή λογική. Ο Θανάσης Λάλας κάθε μέρα λίγο πριν τις 9 παρέα με τον εαυτό του και τους άλλους. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Θανάσης Λάλας, Παραπολιτικά 90,1. Και σήμερα την ημέρα της επετείου του μεγάλου όχι, είμαστε εδώ κοντά σας για να σας μιλήσουμε για τα μεγάλα ναι της ζωής. Για τα μεγάλα ναι της ζωής, κυρίες και κύριοι, γιατί με τα ναι της ζωής πορευόμαστε. Με τις αποδοχές αποδεχόμαστε, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει μια ζωή μεγαλύτερη από τη ζωή που ζούμε. Ναι λοιπόν σε μια ζωή μεγαλύτερη από αυτή που ζούμε. Ναι στην ίδια τη ζωή. Ναι στον πόνο που μας οδηγεί σε μια λύτρωση. Ναι στο σταυρό που είναι η προπόθεση αγώνα κάπου να πάμε υπαρξιακά. Ναι στο αληθινό φως, ναι στη χαρά και στον αυθορμητισμό. Στα ξενύχτια λέμε ναι, και στις τρέλες λέμε ναι. Στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι. Ναι στο γέλιο, κυρίες και κύριοι, ναι στο χιούμορ, γελάστε, κυρίες και κύριοι, γελάστε. Μην μένετε κλεισμένοι στα σπίτια σας, μην σας πιάνει αυτή η απίστευτη αρρώστια του όχι. Ναι στις παρέες, ναι στη διαδικότητα της υλικής διάστασης, αλλά υπό όρους να χαίρεσαι αυτό που έχεις, αλλά να έχεις βαθιά επίγνωση της εφημερότητάς σου και της θαρτότητάς σου. Ναι στο άλλο όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε εμείς να είναι. Ναι στον άλλο όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε εμείς να είναι. Τους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Ναι στον περιφρονημένο, ναι στον καταφρονημένο, ναι στον αποδιοπομπαίο και αμαρτωλό, διότι οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Ναι, ναι στην αυθύπαρκτη υπόσταση της γυναίκας. Ναι στη διαφορετικότητα, γενικά στη διαφορετικότητα. Ναι, ναι στην ερωτική επιλογή. Ναι στο αδάμαστο, αδούλωτο και ελεύθερο στοχασμό του ανθρώπου. Ναι στη σκέψη. Ναι στη σκέψη η οποία παραμένει ελεύθερη, μοναδική. Ναι στο καθημερινό αγώνα συνειδητότητας του κάθε ανθρώπου. Ναι στο αδύνατο και το φαινομενικά ακατόρθωτο. Ναι να παλεύουμε με τους στίχους για να καταφέρουμε το αδύνατο. Ναι, ναι, ναι στην πίστη στον εαυτό μας. Με την πίστη στον εαυτό μας πορευόμαστε. Με την πίστη στον εαυτό μας φτάνουμε στο μεγαλύτερο ύψος από το ύψος μας. Ναι στο συναρπαστικό ταξίδι της αυτογνωσίας. Ναι στην πνευματική αφύπνιση, στην ελευθερία. Ναι στην απροϋπόθετη αγάπη. Ναι στον έρωτα, ναι στο άγγιγμα της ψυχής του διπλανού, ναι στην κατανόηση, ναι στην αποδοχή, στην αποδοχή ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σπουδαίοι, σπουδαιότεροι από εμάς, είναι το μέτρο μας, πρέπει να τους φτάσουμε. Ναι στο μέτρο που είναι άριστο όλων των αρετών, ακριβώς ναι στο όλο, στο όλο, στην ολιστική προσέγγιση των επιστημών, της φιλοσοφίας και της ζωής, ναι στη σωτηρία και στη λύτρωση της ψυχής. Γεια σου Λίνα μας, κορίτσι μας, ποιήτρια της γενιάς μας. Ναι στη λύτρωση της ψυχής, γιατί η ψυχή είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Στην τρέλα, ναι. Στα πάρτι, ναι. Στη δράση, ναι. Στη βράση, ναι. Στη σάμπα, ναι. Στο τζάμπα, ναι. Στη ρέγγε, ναι. Στη δίσκο, ναι. Στους μαύρους, ναι. Στους γάβρους, ναι. Στους αναλφάβητους, ναι. Ναι, στα μεγάλα όχι. Ναι, ναι κυρίες και κύριοι. Ναι, ναι, ναι στην πνευματική απελευθέρωση. Σήμερα πρέπει να δοξάζουμε το ναι. Πρέπει να δοξάζουμε τον λόγο για τον οποίο πάμε παραπέρα. Ναι στο επόμενο βήμα. Ναι στο επόμενο ταξίδι. Ναι στην επόμενη φαντασίωση. Ναι στην επόμενη ουτοπία. Ναι στην επανάσταση. Ναι στην απόφαση. Κυρίες και κύριοι, αυτό σήμερα γιορτάζουμε, το ναι, την ημέρα της επετείου του μεγάλου όχι, εμείς από αυτή την εκπομπή, από τα Παραπολιτικά 90,1, ο Θανάσης Λάλας, η παρέα του, ο εαυτός του, δοξάζει τα μεγάλα ναι αυτής της ζωής, τα μεγάλα ναι στην πνευματική απελευθέρωση, το μεγάλο ναι σε ό,τι πολλαπλασιάζει το χρόνο μας, σε ό,τι μεγενθύνει την καθημερινότητά μας, σε ό,τι μας κάνει να νιώθουμε, ναι, ναι, σε ό,τι μας κάνει να νιώθουμε κοντινοί ο ένας με τον άλλον, σε ό,τι μας κάνει να δοξαζόμαστε επειδή είμαστε παρέα, ναι, ναι στο εμείς με λίγα λόγια, ναι, ναι κυρίες και κύριοι, ναι σε όλα αυτά τα οποία αποτελούν ανθρωπιά και γενναιοδορία, ναι στο ότι βλέπουμε τον απέναντι και δεν χάνουμε τον απέναντι, ναι γιατί είμαστε σωματικά υγιείς,
Ναι στη σωματική υγεία, ναι. Ναι στο εμείς, ναι στο εμείς, ναι στο εμείς, ναι στο εμείς, ναι στις αποπλανήσεις της φαντασίας. Ναι, ναι, παντού ναι, ναι στις αυθόρμητες υποχωρήσεις του εγώ. Ναι, όχι άλλο διχασμό, ναι. Ναι κυρίες και κύριοι, ναι στην ένωση των ανθρώπων. Ναι, αυτό ήταν ένα παράδειγμα του τι θα έπρεπε κυρίες και κύριοι να λέμε κάθε μέρα. Να λέμε ναι, γιατί το ναι ανοίγει δρόμους. Το ναι ανοίγει προοπτικές. Το ναι μας συναντάει με την έκπληξη. Το ναι είναι η περιέργειά μας. Είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς. Ήταν ο Θανάσης Λάλας, η παρέα του, η φίλη του, ο εαυτός του. Σήμερα εξαιρετικά αφιερωμένη την επέτειο του Μεγάλου Όχι, μια εκπομπή στα μεγάλα ναι της ζωής. Σε όλα τα ναι που πρέπει να λέμε στη ζωή. Καλή σας μέρα. Της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς θα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες περαμένα. Για αυτά που ήρθανε τόσο αργά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Μια παραλία ερημική και να πλώναμε εκεί τη ζωή μας το βήμα. Και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήταν τόσο μικρά μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι